προσέχετε όμως γιατί πάνε. Εδώ θεωρητικά θεωρείται το πρώτο υπόγειο. Αφήστε με να βγω μπροστά και πάμε από εκεί. Συνεχίζουμε προς τα γη. Έχει και αυτή δηλαδή. Ναι, έτσι πάμε. Νόμιζα ότι θα κάνουμε κύκλο, αλλά φάγαμε πόρτα. Κοιτάξτε το ταβάνι και... Ναι, οι τρύπες που... Δεν θα δούμε και από πάνω. Κοίτα πάνω, κοίτα πάνω. Αυτό είναι επικίνδυνο να πατήσει από πάνω. Εδώ θα μπούμε στα επικίνδυνα. Η Βάσο να προσέχει τα πόδια της. Εδώ είναι σαν φυλακή. Πού είναι τα τσιγκίλια? Μιχαλή, θέλω να ανοίξεις το μηχάνημα που σου έδωσε. Ναι. Κάνε... Και φύγε από τη σκάλα, ρε παιδί μου. Έχετε στο νου σου. Thank you.
σκάλα, ας πούμε, γράμμες 11. Και αυτό βουλιάζει. Και δεν έχει που να κρατηθείς. Πίσω από κάτω θα μπαίνουν οι Ελλάδες στα κουμπάκια. Βάσο ξεκινά την άλλη μέρα σου. Το επόμενο σκάλι μην το πάτε εσείς, ξεπεράσατε. Παναγία μου. Εδώ είναι ξεκολλημένοι. Είστε σίγουροι ότι κάνουμε, ότι κάνουμε σωστό. Όχι, πιο κάτω. Πάμε, 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 πάτε εκεί. Ξεπέρασε το λοιπόν το επόμενο. Μην πατήσεις εδώ, θα πατήσεις πιο μέσα. Μιχάλη, απαλά. Όχι, μην το πατήσεις αυτό. Το άλλο εκεί και ξεπέρασε το επόμενο. Άγια σου. Εδώ μην πατήσεις. Εδώ, Μιχάλη. Εδώ μην πατήσεις. Σε άκρη, πέρα να πιω μέσα. Έλα. Κοιτάξτε με λίγο. Από εδώ και εκεί και εκεί δεν πάμε πουθενά. Βάσω, κράτα την κάμερα να κάνω έναν έλεγχο. Παιδιά, καθίστε όπως είστε εδώ. Καθίστε, καθίστε εδώ. Τρώγα το αυτό. Δεν μπαίνεις μέσα. Τρώγας.
σήμερα πάνω που πειράζει. Γιατί, όπως είχε παλιάσει. Δεν ξέρω πώς το σημαίνω. Όχι, 04. Δεν είναι τίποτα ακόμα. Για συγγνώμη, για συγγνώμη. Πάρε βάσο μου για την κάθε φορά. Για δώσ' μου λίγο, Μιχάλη. Στο κρεβάτι γενικώς. Κοντά στο κρεβάτι. Δώσ' μου λίγο και το άλλο. Αυτό είναι ασφαλές δωμάτιο, παιδί. Εμείς βάζω πάνω αυτή τη φορά. Εδώ. Μην πάει να πιαστεί κανένας και πάει από κάτω. Και αυτό το δωμάτιο, μέχρι εδώ που βρίσκομαι, μην πάτε προς το παράθυρο, είναι ασφαλές. Και κρατάτε περίπου ένα μέτρο ένας από τον άλλον για να μην υπάρχει πολύ βάρος. Κρατάτε περίπου ένα μέτρο απόσταση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανηφορήσουμε. Θέλω να πω μία πρώτος μόνος μου και να περιμένετε εδώ. Εδώ είναι το πιο ασφαλές σημείο εκτός εκεί. Ποιαν είναι ο φάκος αυτός?
κάνετε να ανέβετε. Μιχαλή, εδώ τι παίζει, πατάω. Τώρα έρχομαι. Αν υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελε να βρισκόμαστε εδώ, μπορεί να κάνει έναν ήχο όπως αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε θελητοί σε αυτό το μέρος. Αν θέλεις να συνεχίσει η έρευνα και το βράδυ, επηρέασε τα μηχανήματά μας. Αλλά έχω πολύ μικρές παραγωγές. Πόσα λαμπάκια έχεις? Ένα. Τίποτα, ένα σταθερό. Το ίδιο είμαστε πέρα. Μία δόση μόνο δύο την ώρα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε κάποιες μετρήσεις στα υπόγεια. Πάμε, παιδιά. Πάντως ταρακουνήθηκα πάνω πολύ, ε.
Καλησπέρα σας, φίλοι μου. Σήμερα σας φέρνουμε στην οικία κοντού στα Λεχόνια, σε ένα από τα πιο δυνατά παραφυσικά στοιχειωμένα μέρη της Ελλάδος, βάσει θρύλων πάντα. Μπορεί να είναι και το πρώτο στην Ελλάδα βάσει στα δεδομένα που υπάρχουν και στους μύθους που επικρατούν για αυτήν εδώ την οικία. Σας φέρνουμε σε αυτήν την οικία για να δώσουμε ένα φως όσο μπορούμε σε αυτή την υπόθεση με την κακοδαιμονία αυτού του σπιτιού. Μία ιστορία που χάσκει από παντού, μία ιστορία που ακούγονται πάρα πολλά, μία ιστορία που πραγματικά δεν ξέρεις τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Βάσει λοιπόν της έρευνας που κάναμε, φίλοι μου, έρευνα πολλών ημερών για να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο φως στα αληθινά γεγονότα, γιατί πάντα ο σκοπός μας αυτός είναι, τα αληθινά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε με τον Νικόλαο Κοντό, που ήταν ο ιδιοκτήτης αυτήνης εδώ της οικίας. Ο Νικόλαος Κοντός ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό πρόσωπο της εποχής στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας άνθρωπος με εξουσία εκείνη την εποχή. Και λένε οι θρύλοι ότι σε αυτό εδώ το σπίτι, ότι και καλά έπεσε ένα σαμιαμίδι μέσα στο πρωινό. Άλλοι λένε φαγητό, άλλοι λένε γάλα, δεν έχει σημασία. Ότι έπεσε ένα σαμιαμίδι μέσα στο φαγητό και ότι δηλητηριάστηκαν τα παιδιά του και πέθαναν. Και από τότε αυτό το σπίτι θεωρείται ένα στοιχειωμένος χώρος. Άλλοι θρύλοι λένε, φίλοι μου, ότι το έκανε σε συνεννόηση με κάποια οικογενειακά πρόσωπα η υπηρέτριά τους τότε και τα σκότωσε, τα παιδιά, τα δηλητηρίασε δηλαδή, για την κληρονομιά. Μιλάμε για το 1896. Τα παιδιά πέθαναν λοιπόν από φυματίωση. Το ένα του το παιδί πέθανε εδώ πέρα, στο Βόλο. Εκείνη τη χρονική περίοδο στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τα σανατόρια. Το άλλο του το παιδί πέθανε στη Γενέβη, σε ίδρυμα, σανατόριο δηλαδή, που την είχαν στείλει εκεί, μήπως το σώσουμε το παιδί από την πανδημία της εποχής. Και εδώ είναι λίγο το περίεργο της ιστορίας. Για τον Κωνσταντίνο δεν γράφεται πουθενά τίποτα, κυριολεκτικά πουθενά τίποτα, το που πέθανε εννοώ. Κυριολεκτικά πουθενά τίποτα. Το που πέθανε εννοώ. Κυριολεκτικά πουθενά τίποτα. Το που πέθανε εννοώ.
Τα παιδιά πέθαναν με διαφορά λίγων μηνών μεταξύ τους. Δεν πέθαναν ταυτόχρονα, όπως θέλει να λέει ο θρύλος. Πέθαναν με διαφορά λίγων μηνών μεταξύ τους. Πέθαναν όλα από φυματίωση. Και επειδή ο Νικόλαος Κοντός ήταν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα πολύ δυνατό πρόσωπο της εποχής, στο φόβο του ακούσματος της πανδημίας της εποχής στη φυματίωση, φοβήθηκε την αποξένωση του κόσμου, φοβήθηκε τη ρετσινιά, να το πούμε έτσι, στη δικιά μας γλώσσα. Και δημιούργησε ένα θρύλο με το Σαμιαμίδη. Έτσι δημιούργησε και αυτό το μνήμα που είδατε στα πλάνα, που σας τραβήξαμε από το νεκροταφείο του Βόλου, το παλιό μάλλον νεκροταφείο του Βόλου. Σιγά σιγά αυτός ο θρύλος μεγάλωσε, άλλοι τον πιστέψανε, άλλοι τον μεταδώσανε με την πάροδο του χρόνου κτλ. Ερχόμαστε λοιπόν πάλι πίσω στο θέμα μας, ουσιαστικά σε αυτό το σπίτι βάσει της έρευνας που κάναμε δεν κατοικήσανε ποτέ εδώ, σε αυτή την οικία. Τους άνοικε βέβαια, αλλά ήταν, ας το πούμε, σαν εξοχική κατοικία, κάπως έτσι να το χαρακτηρίσω. Η οικογένεια Κοντού είχε πολύ μεγάλη περιουσία. Είχε περιουσία στην Αθήνα, είχε περιουσία στο Βόλο, είχε περιουσία στη Ρωσία και σε κάποιες άλλες χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πρέσβης εκείνη την εποχή της υψηλής πύλης της Βιέννης, καταλαβαίνετε. Και τέλος πάντων, όταν αποσύρθηκε το 1865, λέει ο θρύλος, παύλα η ιστορία, ότι ήρθε και εγκαταστάθηκε σε αυτό το σπίτι. Πράγμα που δεν ισχύει, και αυτό υπάρχουν μαρτυρίες και άνθρωπων που υπάρχουν ακόμα εν ζωή, εντάξει. Υπάρχουν και γραφτά γεγονότα τα οποία με μια καλή έρευνα κάποιος μπορεί να τα βρει και να βάλει κάτω ημερομηνίες, πράγματα κτλ. Για να δει τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Ναι, μεν ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ο άνθρωπος, Έλληνας, σαφές, αλλά ουσιαστικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και στο Βόλο σαν εξοχική κατοικία κτλ. Φεύγοντας λοιπόν από τη ζωή ο Νικόλαος Κοντός, αφού δημιούργησε αυτή την ιστορία για τα παιδιά του, φεύγοντας από τη ζωή, το 1903 η γυναίκα του μετά αποφάσισε να πουλήσει αυτήν εδώ την οικία. Αυτή η οικία πέρασε πολλά χίλια, φίλοι μου. Εδώ αρχίζει το περίεργο της υπόθεσης για εμάς, όχι τόσο για την οικογένεια Κοντού, όσο για τα υπόλοιπα γεγονότα που γίνανε εδώ μέσα. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, υπάρχουν ιστορίες και φήμες ότι αυτό το σπίτι δεν έζησε ποτέ χαρά. Γιατί δεν έζησε ποτέ χαρά? Γιατί αυτό το σπίτι δημιουργούσε ατυχήματα. Η επόμενη οικογένεια μετά, την οικογένεια Κοντού, μια οικογένεια από την Αθήνα, από αυτή εδώ τη σκάλα, πέσανε τα παιδιά και σκοτωθήκανε. Η γυναίκα του ανθρώπου αυτοκτόνησε και αυτός τρελαμένος τα παράτησε όλα στο έλεος του Θεού και γύρισε πίσω στην Αθήνα. Ανθρώποι που ήρθαν να κάνουν επεμβάσεις σε αυτό εδώ το σπίτι πάθανε σοβαρά ατυχήματα, άλλοι τραυματιστήκανε σοβαρά και άλλοι χάσανε τη ζωή τους. Όπως αν έχετε ακούσει ή αν έχετε ψάξει για μια ιστορία με έναν που έπαθε να κοπεί πάνω στην μπουλντόζα την ώρα που πήγε να κατεδαφίσει το σπίτι. Άλλος ένας μηχανικός που ανέλαβε αυτό το σπίτι να το φτιάξει, πέθανε κι αυτός ξαφνικά. Άλλοι μαστόροι τραυματίστηκαν, δηλαδή τρελά πράγματα. Πράγματα που λες γιατί να γίνονται. Φτάνουμε λοιπόν στο 1940-41. Φτάνουμε στην εποχή της κατοχής. Αυτή εδώ η οικία επιτάχθηκε, φίλοι μου, και έγινε το αρχηγείο της Γκεστάπο στην κεντρική Ελλάδα. Σε αυτό εδώ λοιπόν το οίκημα που βλέπετε, χάσανε πολλοί πατριώτες τη ζωή τους, βασανίστηκαν ακριβώς από κάτω στο υπόγειο, σε κάποια σημεία υπάρχουν ακόμα οι τρύπες από τις σφαίρες τους τοίχους. Σκοτώθηκαν εδώ μέσα πατριώτες μας και όλα τα συναφή που έκανε τότε η γερμανική Γκεστάπο στους Έλληνες πατριώτες και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν αρχίζει το περίεργο κομμάτι αυτού του σπιτιού. Ξεκινάμε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και από κάποια ατυχήματα, φίλοι μου. Κατ' εμέ προσωπικά, εμείς σαν ομάδα και βάσει της έρευνας που κάναμε, δεν χαρακτηρίζω το πιο πίσω παρά το φυσικό. Κάποιος που ενδιαφέρεται να μάθει σοβαρές πληροφορίες μπορεί να ψαχτεί σε ιστορικά γεγονότα, μπορεί να ψαχτεί ακόμα και στο ίντερνετ και οπουδήποτε, να ανακαλύψει το τι συμβαίνει. Το να καθόμαστε και να βγάζουμε μύθους και φήμες για το κάθε τι, έτσι επειδή γουστάρουμε, τα έχουμε ξαναπεί και σε άλλα βίντεο μας, για εμάς είναι λίγο χαζό, λίγο ανόητο. Θέλουμε να δώσουμε ένα φως σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό είμαστε εδώ. Το σπίτι είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, από τον τελευταίο ιδιοκτήτη, το σπίτι μετά πέρασε στην κοινότητα και μετά από την κοινότητα στο Δήμο Βόλου. Το σπίτι έχει μείνει έρημο, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς. Προσπαθήσανε το 2005 να κάνουν κάποια πράγματα που παγώσανε για κάποιους ανεξήγητους λόγους. Και εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα να δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Κάναμε κάποιες πρωινές μετρήσεις. Είχαμε κάποιες ενδείξεις
κυρίως στον πρώτο όροφο, στο υπόλοιπο κτίριο, υπόγεια, δεύτερο όροφο κτλ. Δεν πήραμε κάτι περίεργο. Περάσαμε κάποιες ώρες εδώ μέσα, μέρα πάντα σας μιλάω, δεν είδαμε και δεν καταλάβαμε κάτι περίεργο εκτός από αυτό που σας είπα και ήρθε η ώρα να κάνουμε και τη βραδινή μας έρευνα, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτήν την οικία. Τα λέμε σε λίγο, φίλοι. Φίλοι μου, έχουμε ξεκινήσει την έρευνά μας. Θα περιηγηθούμε πρώτα στα υπόγεια του σπιτιού και θα ανεβαίνουμε επίπεδο-επίπεδο. Έχουμε, φίλοι μου, δύο EMF και δύο θερμόμετρα ψηφιακά. Ξεκινάμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στα υπόγεια. Ελάτε, ελάτε. Μυρίζει κάτι άσχημο. Ενώ το μεσημέρι δεν μυρίζει. Κάποιοι λένε, φίλοι μου, ότι το σπίτι έχει δύο υπόγεια. Ξέρετε ότι εμένα δεν μ' αρέσουν τα ψέματα και δεν τα μπορώ αυτά. Για να μην αρχίσω να κράζω πάλι, λοιπόν, εντάξει, το υπόγειο απλά χωρίζεται, ένα υπόγειο έχει το σπίτι και χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Είναι από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά. Πάμε σιγά σιγά να το δείτε. Ωστόσο, παίρνουμε τις μετρήσεις μας. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι περίεργο. Αυτό εδώ το υπόγειο, φίλοι μου, προσφάτως προφανώς, γιατί είναι και πολύ καθαρισμένο από ό,τι βλέπετε, πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί για σταυλισμό. Το δηλώνει και το πάτωμά του. Βλέπετε, έχει και άχυρα. Σε αυτά εδώ τα υπόγεια, λοιπόν, φίλοι μου, γίνανε βασανισμοί. Πολλοί βασανισμοί και πολλές δολοφονίες. Έχουμε κάτι μεγάλη? Όχι, μέχρι τώρα όλα τα βλέπω φυσιολογικά. Πες μου λίγο τι θερμοκρασία έχεις. 26,9. 26,4, ενώ εγώ εντάξει κανένας. Ωραία. Πάμε και στο δίπλα υπόγειο. Τώρα να υποθέσω ότι αυτά είναι τρύπες από σφαίρες. Σκυλί. Σκυλί. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται λίγο βαθύ. Αυτό μπορεί, αυτό το νομίζω. Όχι, εκείνο ούτε εγώ νομίζω. Τις πολλές τις είδαμε. Είναι στο... Και αυτό. Είναι στο έξω δωμάτιο. Τις πολλές τις είδαμε στο διπλανό. Στο από εκεί, ναι. Αυτή εδώ ίσως είναι μία. Τη βλέπω πολύ βαθιά. Πάμε, πάμε, πάμε και δίπλα. Όσο μπορείτε... Πιο αθόρυβο. Πιο αθόρυβο, ναι. Όσο μπορείτε... Σαν γατιά. Σιγά σιγά. Και προσεκτικά βήματα, γιατί ο χώρος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Μισό λεπτό. Υπάρχει κάτι εδώ που θέλει να δηλώσει την παρουσία του. Αν υπάρχει κάτι εδώ, σε αυτό εδώ το πλέγμα,
Αν εμφανιστεί μπροστά στο πλέγμα, εμείς θα καταφέρουμε να το δούμε. Εξίσου, μπορείς να επηρεάσεις και το μηχάνημά μας. Κάτσε λίγο γιατί φαίνεται η σκιά μας. Κάλυψε λίγο το φακό. Υπάρχει κάτι εδώ που θέλει να δηλώσει την παρουσία του. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση. Το πρωί μιλάγαμε, είδατε, το τεστάραμε και αυτό που λέγανε με την ηχό του σπιτιού. Το πρωί μιλάγαμε και ακουγόμασταν πολύ κανονικά. Τώρα μου φαίνεται λίγο σαν να είναι μουντός ο ήχος. Ή είναι η ιδέα μου. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε μπροστά μας να το δούμε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ακουγόμαστε από εδώ παραπέρα, αλλά μου φαίνεται ότι λες και είμαστε λίγο σε ένα κενό ήχο, έτσι. Υπόψη είναι ότι μιλάμε και με χαμηλόφωνα, έτσι. Σαφώς. Προσοχή εδώ. Δεν μας έχει τίποτα στο κεφάλι, γιατί μόνο μου το καλάμε. Πένα παραδίπλα. Τι είναι, Βασό? Άκουσα κάτι περίεργο. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε, γιατί ακριβώς από πάνω μας είναι το χάος. Πάμε λίγο δίπλα. Πάμε. Εδώ ο χώρος, φίλοι μου, αυτός εδώ ο χώρος και το διπλανό το δωμάτιο που περάσαμε. Βέβαια, ελάτε να σας δείξω. Δώσ' μου λίγο την κάμερα, Βασούλα, να δείξω στους φίλους μας. Βέβαια, δεν είναι να στεκόμαστε πάρα πολύ. Βλέπετε, είναι όλα ερείπια. Γι' αυτό περάσαμε γρήγορα προς τα εδώ. Αυτός εδώ ο χώρος, φίλοι μου, είναι κυριολεκτικά φυλακή. Ακόμα και εδώ, αν δείτε, δεν ξέρω βέβαια να σας πω αν υπήρχαν από τότε αυτά εδώ, αλλά είναι, λες και είναι μπουντρώμενο. Και σε αυτό εδώ το υπόγειο υπάρχουν πολλά. Πάρα πολλά που χαρακτηρίζουν τα συμβάντα της τότε εποχής εδώ μέσα. Λοιπόν, λέω να κάνουμε κάτι. Ακούστε με λίγο. Λέω να κάνουμε κάτι. Λέω, είμαστε 4 άτομα. Μην μου τραβάς ένα λεπτό φωτογραφίες. Είμαστε 4 άτομα. Λέω να χωριστούμε και να κάτσουμε 2 εδώ, 2 στο δίπλα υπόγειο, με κάμερες να καταγράφουμε, να παίρνουμε τις μετρήσεις μας με ενδοεπικοινωνία, μη γίνει το συμβεί κάτι. Μήπως μπορέσουμε και αντιληφθούμε περισσότερα πράγματα, γιατί όσα περισσότερα άτομα είμαστε στον ίδιο χώρο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται και περισσότερη φασαρία. Ναι. Θα το ξεκινήσουμε. Ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έλατε να οργανωθούμε.
Φίλοι μου, έχουμε χωριστεί. Ήδη πάμε εμείς δίπλα και να ξεκινήσει η έρευνά μας. Έχω στήσει άλλη μια κάμερα, φίλοι μου, εδώ. Άλλη μια εδώ, ουσιαστικά είναι το ενδιάμεσο και εμείς πάμε δίπλα. Πολλές καμπάνες ακούω και δεν μ' άρεσε καθόλου. Εγώ σήμερα θα το σπάσω το κεφάλι μου. Εδώ κάτι ακούστηκε. Τι άκουσες? Ένα ήχο. Σαν τι? Σαν πάτημα. Μήπως ήταν το πάτημα που κάνα εδώ? Όχι, όχι, εδώ από πίσω μου ακούστηκε. Γέλα, έλα να δούμε. Άλλη μ' ακούς. Εντάξει, τέλεια. Ό,τι χρειαστείς, εντάξει, για να γίνει κάτι, μιλάμε με την αδερφή στην Ανία. Σε αυτό το δωμάτιο. Σβήνω τα φώτα μου εγώ. Ας ξεκινήσουμε με κάποιες μετρήσεις. Φαίνεται στην κάμερα. Η θερμοκρασία, δεν ξέρω αν φαίνεται, φίλοι μου, είναι στους 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Χαμηλός φωτισμό. Χαμηλές. Εκεί. Θα του βάλω και τον ήχο.
που σας είπα, φίλοι μου, για την Gestapo, υπάρχει και σε γερμανικά έγγραφα καταγεγραμμένο ότι αυτό το σπίτι ήταν επιταγμένο και το τι γινόταν εδώ. Είναι αποδεδειγμένο, δεν είναι ότι απλά το πάμε. Και μπορώ να σας πω, φίλοι μου, ότι αυτός εδώ ο χώρος, κυριολεκτικά, και ο δίπλα ο χώρος, ο εσωτερικός που είναι τα παιδιά, είναι μπουντρούμια, κυριολεκτικά μπουντρούμια. Προσπαθώ να δείχνω όλο το χώρο, γι' αυτό είμαι τόσο μακριά. Έχεις δίκιο, αλλά θέλω να κάνουμε μία συνεδρία αυτή τη στιγμή. Θα ακουστεί το μηχάνημα έτσι κι αλλιώς στην κάμερα. Και τα παγίδες, τα είδες. Όλο το σπίτι είναι γεμάτο παγίδες. Βρισκόμαστε σε ένα μέρος βασανίστηκε πολλής κόσμος. Πέθανε πολλής κόσμος εδώ μέσα. Υπάρχει κάτι που να έχει μείνει πίσω. Υπάρχει κάτι που θέλει να δώσει την παρουσία του. Έχει βλέπει στο σκύλι. Αν είσαι εδώ, αν έμεινες εδώ, αν υπάρχεις, μπορείς με αυτό εδώ το μηχάνημα να δηλώσεις την παρουσία σου. Επηρέασε το μηχάνημα για να μου κάνεις αισθητή την παρουσία σου. Επιβεβαίωσε την ύπαρξή σου. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. Υπάρχει κάτι εδώ που έμεινε εδώ πίσω. Υπάρχει κάτι που στοιχειώνει αυτό εδώ το μέρος. Εν τω μεταξύ, φίλοι μου, όσο το μηχάνημα δουλεύει, να σας πω και κάποια άλλα πράγματα που έμαθα από φίλοι της ομάδας μας, κάτοικος Βόλου, μαρτυρίες πολύ σοβαρές. Δεν θα αναφέρω όνομα για τη διασφάλιση του προσώπου, αλλά θα σας πω αυτά που μου είπε. Μου είπε ότι σε αυτό εδώ το σπίτι και έχουν βγει και άλλοι άνθρωποι και έχουν πει τέτοια πράγματα. Μου είπε ότι σε αυτό εδώ το σπίτι το επισκέφθηκε ένας ξάδερφός της μαζί με ένα συνάδελφό του και μετά από λίγο καιρό και οι δύο πάθανε από ένα ατύχημα. Ο ξάδερφός της μέχρι και σήμερα έχει ακόμα παλεύει με αυτή την ιστορία, τέλος πάντων. Του έχει μείνει κουσούρι, να το πούμε έτσι. Το ίδιο και ο άλλος ο άνθρωπος.
Άλλη μια ιστορία που μου είπε με μια ανιψιά της, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχαν έρθει εδώ, στη δική αυτή, μια παρέα παιδιών, κοπελίτσα που σας είπα, με 4 αγόρια και με άλλη μια κοπέλα, 6 άτομα δηλαδή. Και ότι μετά από κάποιο καιρό έπαθαν ένα σοβαρό ατύχημα. Ακούς. Το άκουσες. Ναι. Έχει πέσει και θερμοκρασία. Πριν είχαμε 27 βαθμούς και τώρα είμαστε στους 24. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στην κάμερα. Να το, τώρα το βλέπετε, φίλοι μου. Πριν ήμασταν στους 27 βαθμούς. Τέλος πάντων, ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά, κάνουν εξερευνήσεις. Όλα τα παιδιά κάνουν εξερευνήσεις, λίγο πολύ. Έτσι και αυτά τα παιδιά θελήσανε να κάνουν μια εξερεύνηση στο στοιχειωμένο σπίτι της περιοχής τους. Μετά από κάποιους μήνες, η ίδια ομάδα παιδιών έπαθε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα με ένα σκάφος και, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία και δεν θέλω να σας παραπληροφορήσω, έχουμε ενδείξεις. Να του, τράβα του. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας που θέλει να δηλώσει την παρουσία του. Προσπαθείς να μου δηλώσεις την παρουσία σου με το μηχάνημα. Αυτή τη στιγμή επηρέασες το μηχάνημα. Ήσουν εσύ που το έκανες. Αν ήσουν εσύ, ξανακάντω. Ξανακάντω για να μου επιβεβαιώσεις την παρουσία σου. Βασό. Κάτσε και εσύ λίγο χαμηλά, σε παρακαλώ. Για να μπορούμε να τραβάμε και το μηχάνημα και το χώρο. Λίγο δύσκολο αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι που λέτε, φίλοι μου, τα παιδιά πάθανε ένα σοβαρό ατύχημα. Και αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι μας είπε η κοπέλα, πέθαναν τα δύο παιδιά από την παρέα στο ατύχημα αυτό. Έχουν βγει και άλλοι κατά καιρούς και έχουν δηλώσει ότι μετά από την επίσκεψή τους σε αυτό εδώ το κτίριο πάθανε σοβαρά ατυχήματα. Το άκουσες? Ναι, ναι. Ήταν σαν κάποιος να πέταξε πέτρα, ε? Σαν κάτι
τέτοιο ακούστηκε. Μιχάλη μου, όλα καλά από εκεί. Εμείς εδώ πέρα είχαμε δύο συμβάντα και ένα με το μηχάνημα 3. Το πρώτο συμβάν ήταν ένας χτύπος στην μπροστά ανοιχτή πόρτα. Το δεύτερο ήταν κάτι σαν να έπεσε μια πέτρα και το τρίτο ήταν το μηχάνημα. Πάνε μπαταρίες. Okay. Τέλος. Άδειασε η μπαταρία. Να το. Okay. Καινούργιες μπαταρίες. Να το. Φαίνεται. Ναι. Να το. Ναι, φαίνεται. Εκεί. Okay. Οπα. Άρχισαν τα όργανα. Όπα ξαναπήρε μπρος. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Ανεβώ. Κατεβαίνει η μπαταρία. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τη φίλη μου. Εκεί. Ας το μέσο κουνάς. Εκεί, εκεί. Θες να έρθουμε από εκεί, Ταγί. Όχι, καθίστε από εκεί και βλέπουμε. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ας κάνουμε λίγο ησυχία να δούμε τι παίζει εδώ. Ναι, γιατί τους το έκανε και πριν. Σου γάμισε. Έχουμε θεματάκι εδώ. Βασό, πήγαινε από εκεί για να μπορούμε να τραβάμε και το μέσα. Προχώρα από εκεί. Εδώ δεν έχεις βάλει κάμερα. Έχω βάλει, αλλά όχι σε αυτό το δωμάτιο, είναι στο μέσα δωμάτιο. Γι' αυτό πήγαινε πιο εκεί, πήγαινε πιο εκεί. Πέρα. Το μηχάνημά σου χτυπάει. Το ξέρω, το ακούγεται, τι να κάνω. Δεν θέλω να είμαι από αυτή την πλευρά. Αυτή την πλευρά θέλω να τη δείχνω. Εδώ είχαμε το συμβάν. Το συμβάν ακούστηκε μέσα. Το άλλο ήταν από εδώ. Ναι. Γι' αυτό λέω. Πρέπει να το καλύψουμε. Ναι, δεν γίνεται να είμαι πίσω πλάτη. Δεν έχω πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές μετρήσεις, αλλά ότι επηρεάζεται το μηχάνημα, επηρεάζεται. Αλλά στο ξαναλέω, δεν έχω πολύ δυνατές μετρήσεις. Αλλά η ήχη ήταν αισθητή. Είσαι εδώ μαζί μας. Έχουμε έρθει ειρηνικά στο χώρο. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο πνεύμα, γνωρίζει τις προθέσεις μου, γνωρίζει τις προθέσεις του κάθε ανθρώπου. Έχεις μια διαφορετική δύναμη από εμάς. Και αν είσαι εδώ μαζί μας, προσπάθησε να επηρεάσεις τα μηχανήματα. Ακούστηκε κάτι από πάνω τώρα. Ένας ήχος από πάνω. Βασανίστηκες εδώ μέσα. Σε βασάνισαν. Είσαι εσύ που έμεινες από τότε. Επηρέασε το μηχάνημά μου. Επηρέασε που να μου δηλώσει την παρουσία. Στην παρουσία σου.
Προσπαθεί, νομίζω. Το μόνο σίγουρο, φίλοι μου, είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολλά, έχω διαβάσει πάρα πολλά και κάπως όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να σε επηρεάσει. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι, φίλοι μου, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι σε τέτοιες καταστάσεις προσπαθώ να είμαι ψυχραιμός και αντικειμενικός. Αυτά τα δύο ευελπιστώ να γράφτηκαν στην κάμερα και θα τα δείτε και θα τα ακούσετε κι εσείς. Δεν μπορεί να μην γράφτηκαν. Μήπως είσαι σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Μήπως εδώ σε βασάνισαν. Θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Εσύ ήσουν αυτός που έκανε αυτούς τους ήχους. Θέλω να το πάρω το λέιζερ από εδώ και να το στήσω εκεί απέναντι. Έλα το δώσω. Έχω βάλει ένα λέιζερ. Ένα λέιζερ πλέγμα. Και σου έχω και ένα μηχάνημα εκεί. Αν περάσεις μπροστά από το λέιζερ, θα μπορέσω να σε δω. Αν θες, κάνε την εμφάνισή σου. Διαφορετικά, επηρέασε το μηχάνημα για να καταλάβω ότι είσαι εδώ. Εντάξει, μπορεί να είναι και κανένα γατί απ' έξω. Μην τσιτώνουμε με το παραμικρό. Πάντως εκεί πριν μου σηκώθηκε η πέτσα, μιλάμε. Τι έγινε? Μετακινηθήκατε σε σκαντονού. Όχι, έγινε κάτι.
κάτι άκουσα. Πάω να δω. Πάσο. Κάτσε εδώ. Με προσοχή. Κάμερα μέσα στη θέση της κανονικά, αλλά τον ήχο και εγώ τον άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, 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 κοίτα. Ποιος ήταν εσείς που περπατήσατε, γι' αυτό σου μίλησα. Κοίτα τι μου κάνει τώρα. Και τις μπαταρίες τις έχει ο Μιχάλης. Μιχάλη, έχω πρόβλημα με μπαταρίες. Μου αδειάσαν την μπαταρία από το walkie-talkie. Σε 5 λεπτά συναντιόμαστε. Βάσο, πήγαινε πιο πίσω. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. Μπορείς να μου δηλώσεις την παρουσία σου με τις βέργες. Είσαι εδώ μαζί μας. Κι εγώ. Κοίτα πως έχω να τριχέσει, Κοίτα. Γαμώ την τρέλα μου. Κάτσε να τους πω να έρθουν από εδώ που έχουν πιο λίγο εξοπλισμό. Από εκεί όλα καλά. Μιχάλη, μαζεύτε τον εξοπλισμό σας και ελάτε από εδώ. Δεν σε ακούω, έχω πρόβλημα με τις μπαταρίες. Μου πέφτουν οι μπαταρίες. Δείξε μου την κατεύθυνσή σου. Ξέρω τι είναι πίσω μου. Γι' αυτό ήρθα πιο εδώ. Μου να δω κάτι. Δείξε μου την κατεύθυνσή σου. Επηρέασε τις βέργες μου και δείξε μου την κατεύθυνσή σου. Και θα
πάλι δεν είναι. Είναι μέσα μας. Είναι μέσα, κοίτα. Όπου και να πάω. Ακούστηκες κάτι. Παιδιά, είστε εσείς. Ναι. Έχουμε θέματα, Δεν ξέρω αν είναι. Τι έπαθες. Τι έπαθες. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Τι τίποτα. Τι έπαθες. Όχι, κάτι. Κάτι με κρατσούνισε. Μαλάκα, κοίτα το πόδι της. Κοίτα το πόδι της. Ναι, δεν το βλέπω. Κάτσε. Κοίτα. Εδώ κοίτα. Νιώθεις σφίξιμο. Μην το σφίγγεις. Είσαι καλά. Όχι, αφού πονάει, δεν ακούς. Είσαι καλά. Πονάω λίγο. Το ένιωθα σου λέω τόση ώρα ήταν πίσω μου. Είχαμε συμβάντα εδώ. Πολλά συμβάντα. Μέσα από εκεί απαρτήρα μείνει. Όντως βγάζω μέσα. Ω, να σου γαμίσω. Μήπως να τη βγάλουμε έξω. Έλα να σου πω. Θες να το σταματήσουμε. Όχι. Είσαι σίγουρη. Ναι, μισό λεπτό και να βγάλω μια μέση. Έχουμε θέματα τόση μέρα εδώ. Σου λέω το ένιωσα από την πίσω μου, το ένιωσα. Γι' αυτό ήρθα πιο εδώ. Σοβαρά μιλάω. Έχουμε θέματα τόσο σήμερα εδώ. Γιατί δεν μιλάγατε με αυτήν την κυρία. Αφού από εκεί εμείς όλοι δεν κάναμε τίποτα. Δεν είχε τίποτα. Για κάτσε. Όντως φαίνεται την κρατζιμιά σου. Τι λες τώρα ρε μαλάκα. Το 3-4 κρατζιμιά σου. Βασό. Έλα. Είσαι σίγουρη ότι θες να το συνεχίσουμε. Ναι. Ναι, δεν φεύγουμε τώρα. Βάστα. Μου ήρθε πισόπλατα. Τι να το σου πω. Μου ήρθε πισόπλατα. Νόμιζα την έκρισα, αλλά δεν υπήρχε λόγος να πάτησε τα παιδιά. Πω, παραλίγο να μου πέσει κάμερα. Πάνω, τι πάτησε. Αυτό. Το γράφησα πατημένο, ναι. Γράφηκε. Είναι ανοιχτή τώρα. Ωραία. Τους ακούς, τους έχετε. Την κάμερα τη γύρισες εσύ από Night Vision. Ναι. Οκ. Λέτε να μου φύξετε λίγο κάποιος. Λέκα λίγο, τσούζει πάρα πολύ, ρε. Τι να όλοι, μου έκανε. Τσούζει. Κοίτα εδώ μέχρι, ρε, τελείως. Η γρατζουνιά είναι, είσαι έπιασε με τα χέρια του, ότι ήταν αυτό. Γρατζουνιά είναι, αυτό το μου έκανε... Πώς να σου πω τώρα, ξέρεις. Τόνιος. Αφού φαίνεται, μάνα μου, μάτω, φαίνονται οι γρατζουνιές. Τσούζει τώρα, αυτό το σημείο. Θα το ρίξουμε λίγο νεράκι, κάτι. Και δεν έχουμε μαζί μας τώρα. Λοιπόν, μην με αφήνετε μόνοι τώρα, παιδί, γιατί μάλλον... Δεν σε αφήνω λίγο, μην φοβάσαι. Μην με αφήνετε μόνοι, γιατί εγώ το νιώσα από το μεσημέρι. Άρα και εκείνη την ώρα δεν υπήρξε, δεν έδειξατε τίποτα. Γιατί το σωπόδι σου το είχα. Ένιωσα κάτι πίσω μου. Και ήρθα μπροστά. Είσαι καλά. Ναι, αλλά με τσούζει πάρα πολύ.
Θες λίγο να το σταματήσουμε να βγούμε? Ναι, λίγο σου παρακαλώ, αν είναι εύκολο, γιατί... Φίλοι μου, σταματάμε για λίγο την έρευνα, γιατί είδατε τι έγινε. Τα λέμε σε λίγο. Εδώ έγινε, ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε φίλοι μου που έχει πάει η μπαταρία. Έπεσε τόσο πολύ την υπογρασία εδώ. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μα. Με αυτή εδώ τη συσκευή μπορείς να μου μιλήσεις. Μίλησέ μας. Είσαι εδώ μαζί μας. Γιατί είσαι επιθετικός απέναντι μας? Εμείς εδώ είμαστε το χώρο. Θέλεις να μου πεις ποιος είσαι? Ήρθαμε εδώ ειρηνικά. Εσύ γιατί έχεις γίνει επιθετικός απέναντι μας? Σε έπνιξε, είπες? Πώς έμπλεξες? Προς τα πάνω. Αφού εδώ έχει το θέμα. Τι να συνεχίσουμε? Όχι, θα καθίσουμε εδώ. Αυτό είχε ένα δίκιο που λέει. Όχι, θα καθίσουμε εδώ. Κάνε την εμφάνισή σου.
Εδώ είμαστε. Σε περιμένουμε. Άκου τώρα το γατί, ρε παιδιά. Πρέπει να έχει φύγει. Δεν έχει φύγει κανένα. Είναι ακριβώς μπροστά μου, παιδιά. Είναι ακριβώς μπροστά μου. Μα και εγώ το νιώθω τόση ώρα. Φίλοι μου, το βλέπετε, είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε ακίνητοι. Κυριολεκτικά ακίνητοι. Δείξε μου την κατεύθυνσή σου. Επηρέασε τις βέργες μου και δείξε μου την κατεύθυνσή σου. Δεν μας το πάει.
δεις η μπαταρία. Να δεις η μπαταρία της κάμερας. Και σε μένα. Και σε μένα. Νότ. Οκ. Νότ. Νότ, φίλε μου. Μιχάλη, σιγά σιγά τραντάζεται. Εδώ. Και η άλλη. Και η κάμερα. Πολύ ωραία. Και εσύ, Τάκη, που είμαι ανακαταλήματά σας. Τραντάζεται. Ωραία. Μην κάνετε τίποτα, σταμάτηστε λίγο. Να δούμε τι θα γίνει. Φοβερές παρεμβολές. Είναι απίστευτο. Όλα on camera. Έχουμε πάρα πολύ περίεργες μεταβολές, δυνατές μεταβολές. Είχαμε επίθεση στη Βάσο. Έχουμε χαλάσει και μια ντουζίνα μπαταρίες μέσα σε 3 ώρες. Είμαστε εδώ. Εδώ είμαι. 24. Από 26. 26 και 2. Έχει 1,5 βαθμό διαφορά από εκεί. Πώς είναι δυνατόν. Βγήκε όχι, από το τρένο του κίνητου δεν πάει καλά. Όχι, αυτή τη έχω βάλει ολοκίνητη, δεν μπορεί. Μην μου λες τώρα, το βλέπω κόκκινο. Όχι, όχι, όχι. Αυτή, για του λόγου του αληθές, για του λόγου του αληθές, ευκαιρία ήταν. Σφυράει. Οπότε θέλω να
μου, όπως σας είπα, ήρθαμε εδώ να δούμε τι συμβαίνει και εξελίσσεται η κατάσταση πολύ σοβαρά, σε πολύ σοβαρή ράβδε, σε... Έχουμε ραγδαίες σε εξελίξεις. Έχω πάθει σοκ, έχω πάθει σοκ. Λογικό είναι, όπως είπαμε. Ρε φίλε, εντάξει όλα τα άλλα, αλλά τώρα η νυχιά, δεν μας έχει ξανατύχει κάτι να επειδή μας επιτέθει κάτι, η νυχιά. Θέλω να σου πω και κάτι τώρα που το βλέπω καλύτερα, κάτσε πώς είσαι εσύ με την νύχια. Δηλαδή... Σχεδόν έφυγε κιόλας. Τι? Σχεδόν έφυγε η νυχιά, τελείως. Στα σημεία όμως με τσούζι. Άλλο, το τσούξι να μην το πρέξουμε. Η νυχιά σαν νυχιά, ας πούμε. Όχι, εγώ την πιάνω. Έκανα εγώ τι είδα απ' έξω σου λέω εξωτερικά με το φακό. Δεν φαίνεται πως φαινόταν. Όπως σας είπα φίλοι μου, οι φίλοι της ομάδας μας, κάτοικος Βόλου, μας προειδοποίησε για το μέρος. Τελικά δεν είχε άδικο. Και τελικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, προφανώς όντως το μέρος αυτό έχει πολλούς τρίλους και δεν είναι άδικη. Μου πω στο μεσημέρι ήθελα να με προειδοποιήσει για κάτι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορώ να επιβεβαιώσω την κακοδαιμονία του σπιτιού. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα, κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω. Πες μου πού είσαι. Πάνω. Στο είπε. Πάνω. Πες μου πού είσαι. Μπορείς να κατέβεις κάτω. Κάτι άκουσα για έξω, αλλά δεν καταλάβω τι λέει. Εσύ που είσαι απάνω, ήσουν και πριν στα υπόγεια. Εσύ χτύπησες την κοπέλα. Με βλέπεις τώρα. Παιδιά, κάτι πετάει εδώ μέσα. Κάτι πετάει εδώ μέσα. Το είδα. Κλείστο λίγο, κλείστο το ηχείακι. Το είδα. Ένα μαύρο πράγμα πέρασε έτσι από εδώ. Είμαι 1000% σίγουρος, γαμώ την τρέλα μου. Δεν πρόσεξα, δεν καταλαβα. Ήταν ένα μαύρο πράγμα, εντάξει, ή από τη... ή από αυτή εδώ την πόρτα και πέρασε έτσι σφαίρα από εδώ. Ήταν ξεκάθαρο σου λέω, είμαι 1000% σίγουρος, μία μαύρη σκιά.
Λογικά θα το έπιασε και η κάμερα, εσύ. Την είχα προς τα πάνω στραμμένη γαμό, την τρέλα μου. Η σκιά θα... Δεν ξέρω τι ήταν, μπορεί να ήταν και νυχτερίδα, δεν θέλω να σας επηρεάσω. Εντάξει ρε παιδιά, δεν θα τσακωθούμε τώρα για τα φύλλα. Ήδη, πως το λένε, υπάρχει λίγο... μας έχει εκνευρίσει λίγο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν υπάρχει, απλά... Όχι, εγώ δεν είμαι και τόσο... Δεν είμαι και τόσο... Μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Έλα, πρέπει να συνεχίσουμε. Πάρε την κλειόνα. Συνεχίζει, τραβάει. Η κάμερα πάντα τραβάει, δεν βγαίνει ποτέ. Πείτε. Θέλω να το ρωτήσω τι θέλει από μένα. Μέσα τι? Μέσα spirit box. Γιατί μου το έκανε αυτό, τι θέλει από μένα? Η προφανής απάντηση είναι να φύγεις. Έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Μπορείς να μου απαντήσεις γιατί επιτέθηκες στην κοπέλα? Τι θέλεις από την κοπέλα? Τι είπες? Προτείνω να κάνουμε λίγο ησυχία. Δώστε μου. Αυτό μόνο το έκανα, το πατσέ μου. Κατά λάθος και λίγο να το ακουμπήσεις, το κάνει με πολύ λίγο. Εμείς είμαστε εδώ. Περιμένουμε να κάνεις έναν ήχο. Για να γίνει αισθητή η παρουσία σου. Μπορείς επίσης να επηρεάσεις τα μηχανήματά μας. Κι αν είσαι τόσο ντροπαλός, στο μέσα το δωμάτιο σου έχω βάλει ένα καταγραφέα ήχου, μπορείς να μιλήσεις και εμείς θα σε ακούσουμε.
Το μόνο που θα σε παρακαλέσω να μην ξαναπειράξεις κανέναν από την ομάδα. Όπως εμείς σεβόμαστε το χώρο σου, την ύπαρξή σου, έτσι πρέπει να σεβαστείς και εσύ εμάς. Και το προβλήμα του καταρρέσει που να πεις και το φίλο. Κοίτα όσο μπορεί. Κοίτα όσο μπορεί. Μόλις είναι αυτό. Δεν μας έχει ξανατύχει. Αν μας φάνε τόσο σπαταλίες. Εγώ δεν στις είπα και πριν φύγουμε από το σπίτι. Ευχαριστές κυρία Κουδαβέρη, στην περίοδο μας έπαιγε. Κάτσαμε μέχρι τις 6 το πρωί. Δεν τελειώσαμε τα χρόνια στο πρωί. Φίλοι μου, είμαστε εδώ, στο σκοτάδι. Περιμένουμε. Έχουν γίνει πολλά σήμερα. Η έρευνα συνεχίζεται δυναμικά. Έγινε κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, δυστυχώς. Δεν ξέρω. Εμένα με έχει πιάσει, όχι με έχει πιάσει, βασικά τώρα έχω ηρεμήσει. Με είχε πιάσει νευρικότητα, πανικός. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Με επηρέασε πάρα πολύ η επίθεση στο πόδι της Βάσος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ μέσα όντως κάτι γίνεται. Στέλνεξε. Δεν ζήσαμε και λίγο πάνω. Το υπόγειο ήταν μια πολύ δυνατή δουλειά, μπορώ να πω. Προκαλέσει πάρα πολύ σήμερα. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά γι' αυτό βρισκόμαστε άλλωστε εδώ. Για να μπορέσουμε να δώσουμε τα φώτα μας και εμείς με τη σειρά μας οποιαδήποτε ιστορία ή μύθος ή φήμες και τα λοιπά υπάρχουν για τα λεγόμενα στοιχειωμένα σπιτιά. Να σας πω την αλήθεια ότι δεν το περίμενα ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι. Ελπίζω να τελείωσει όμορφα η έρευνα και να μην έχουμε άλλο ατύχημα. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που μας είπε στο Spirit Box. Είμαστε 30. Το είπε δύο φορές, άνθρωπος. Και τις δύο φορές που τον ρώτησες. Βέβαια, πολλά πράγματα και από τη μεριά της ομάδας και από τη μεριά των φίλων μας ισχύει αυτό. Πολλά πράγματα, να ξέρετε, θα φανούν στην ανάλυση του υλικού. Και από εκεί θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα παραπάνω στο τι έχουμε καταγράψει.
γράψει εννοώ, με κάποια επεξεργασία. Μπορεί και ο καταγραφέας ήχου να έχει καταγράψει ήχους. Ήδη ο καταγράφεας συνεχίζει μέσα και γράφει. Δεν ξέρω, αλλά αυτό πρώτη φορά μου σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλη μου. Είμαι χρόνια στις έρευνες. Έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχαν επιτεθεί. Αυτό... και από μόνο του και μόνο έχει μεγάλη βαρύτητα. Η φίλη μας μας προειδοποίησε. Εκεί, στη μόνη σας, το οποίο δεν κατάλαβα να ακούσω τη φίλη μας, δεν έχει να δει. Η φίλη μας μας είχε προειδοποίησει. Αλλά τα σταυρός. Σας το ίδιο σας, θα έχεις φορούσει. Εσύ δεν φορούσες. Ούτε εγώ φορά. Είμαστε από εκεί. Και από εδώ που ήρθαμε. Είμαστε από την άλλη μεριά εμείς, όταν έγινε η επίθεση. Και από εδώ που ήρθαμε μετά, γιατί δεν έγινε κάτι. Μιλάμε όταν έγινε η επίθεση, ήταν οι δυο τους. Και οι μόνοι που δεν φορούσαν είναι βάσκο, τα έχει φοράει. Ναι, εκείνη την ώρα μπήκαν μέσα μου στην ώρα που είναι αυτό. Μπροστά στα μάτια μας άρχισε να. Ναι, εντάξει, είχε γίνει όμως το σκηνικό μετάλλιο, αυτό λέω. Είχε γίνει η επίθεση. Ήταν οι δυο τους και είχε γίνει η επίθεση και η βάσκο δεν φορούσε. Και προκαλέσαμε πολύ. Δεν το πιστεύω ότι φταίει αυτό. Λέω τώρα. Τα... πιστεύω είναι άλλο ο λόγο ότι θα φορούσα ή θα τον έχω κατά. Κάτι τέτοιο. Η ανάλυση του υλικού θα βρίσκει. Ή πολύ πιθανό να κάνουμε μία γελία υπόθεση, εντάξει. Την ώρα που εγώ έκανα ραδοσκοπία, μας το έκανε αυτό, γιατί όταν μιλάμε βάση πάντα, αν θεωρήσουμε ότι είναι 30, όπως... όπως είπε, ναι. Όπως μας είπε στο Spirit Box. Άρα, κάποιος σε βούτυξε για να μην καταγράψεις... το που πήγε να δείξει το... κάτι άλλο. Ναι. Να το κάνουμε... γελίο βέβαια, σαν υπόθεση. Εντάξει, δεν είναι γελίο, όχι, είναι πολύ όχι, σωστή. Εντάξει, δεν είναι. Είναι πολύ διάπτυνο. Γιατί και οι βέργες σου εκείνη την ώρα ήταν. Τρελαθήκανε. Για μένα είναι βιαστικά συμπεράσματα. Καλά, ναι, οκ. Okay. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργώ σαν άνθρωπος και πώς λειτουργώ στις έρευνες. Και για μένα αυτά όλα είναι βιαστικά. Αυτή τη στιγμή για μένα είναι εικασίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα σε ένα τρίωρο, γιατί τώρα όσο περνάει η ώρα δεν μας έχει ξανατύχει κάτι, αν εξαιρέσεις τη συνομιλία μέσα του Spirit Box, μέσα σε ένα τρίωρο μας είχαν πράγματα, πολλά πράγματα, που άλλες φορές, εντάξει, δεν έχουμε ζήσει τέτοιες τόσο έντονες καταστάσεις μαζεμένες. Δέχτηκες επίθεση. Ακούσαμε ήχους. Είχαμε παρεμβολές στα μηχανήματα. Έχουν αδειάσει μία ντουζίνα μπαταρίες. Τι άλλο. Μία κάμερα βγήκε off. Εντάξει, βγήκε off από μπαταρίες. Δηλαδή έτσι και κάτσω και μητρούσα αυτή τη στιγμή πόσες μπαταρίες έχουν αδειάσει, θα φρικάρετε. Δεν έχει ξανά. Ο προβολέας δεν έχει ξαναγίνει να... Ο προβολέας να... της κάμερας κοντεύει να πεθάνει. Σε τρεις ώρες να είναι έτσι. Μιχάλη, τι έχεις να πεις για όλα αυτά. Εσύ η δικιά σου, προσωπική σου άποψη. Εγώ αυτό που λέω να πω, Ιταλή, είναι ότι όντως υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Τώρα ένα είναι πολλά, ένα δεν ξέρω.
όντως αυτό που είδα με τη Βάσο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί το είδα να κοκκινίζει μπροστά στα μάτια μου και το έδειξε και με την κάμερα, άλλωστε. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό, μάλλον κακό πρέπει να είναι για να κάνει τέτοια επίθεση. Ό,τι είναι αυτό. Επειδή έχω ζήσει και κάποια άλλα πράγματα στο παρελθόν, σίγουρα είναι κακό, κατ' εμένα. Έτσι, για η γνώμη μου, επειδή μου ζητάς τη γνώμη μου, για μένα είναι σίγουρα κακό. Το θέμα είναι αν θα σταματήσει εκεί η επίθεσή του ή να τον προκαλέσουμε και να κάνουμε μεγαλύτερη. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε έρθει ειρηνικά όμως στον χώρο. Δεν υπάρχει λόγος να μας εκτείνεται. Ναι, εμείς έχουμε έρθει ειρηνικά στον χώρο. Ειρηνικά αυτό... και με σεβασμό. Αυτό είναι το θέμα, είναι ειρηνικό μαζί μας. Αυτό ακριβώς από ό,τι έδειξε δεν είναι ειρηνικό μαζί μας. Άσχετα αν εμείς ερχόμαστε ειρηνικά. Εξάλλου αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ καλού και κακού. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια γερμανική ορολογία. Τα λεγόμενα Portergeist σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος, άταχτο πνεύμα. Κακό πνεύμα, άταχτο πνεύμα, κάτι τέτοιο. Καταρχάς, εμείς δεν ξέρουμε αν είναι πνεύμα. Ναι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιες φήμες ότι έχουν προσπαθήσει να κάνουν και σατανισμούς εδώ μέσα. Είναι κάτω. Εκεί θέλω κάτω, να καταλήξω. Συγγνώμη, πάλι. Στην είσοδο, στη σκάλα. Ναι, για την 5α και τα 660. Και εδώ που καθόμαστε κάτω, να το πίσω. Πάνω, η Βάσο αυτή τη στιγμή κάθεται πάνω σε μια 5α. Αλήθεια. Ναι. Όχι, ρε φίλε, σήμερα. Δεν είναι σοβαρά, μελά. Δεν είναι σοβαρά, μελά. Ο Χριστό, γιατί πώ έκατσε εδώ πέρα. Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι ρε. Την έχω δει από το μεσημέρι, έτσι. Εντάξει, αυτό πρέπει να φέρω την κάμερα να το δείξουμε. Δεν την έχετε δει από το μεσημέρι. Δεν είναι ρε. Ένα σημάδι, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει. Αυτό. Νομίζω ότι το ξέρει. Εγώ το έχω δει από το μεσημέρι, σου λέω. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, φίλε μου, αυτό. Εκεί απάνω κάτω. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν υπάρχει. Και είναι και με κερί, μάλιστα φτιαγμένη. Με σταγόνες κεριού είναι. Ναι. Κάτι θέλει να μου πει σήμερα. Εδώ αυτό το κόκκινο σημαντάκι, γιατί είναι ξεπαντός. Αυτό είναι μεσπρέι. Όχι, αυτό είναι αναρχία, αναρχία και καλά. Καλά, εγώ καθόμουν. Απίστευτο. Σε ευχαριστώ. Τι με ευχαριστώ. Πώς προειδοποίησες. Τι δεν σε προειδοποίησα να σε βάζω. Αφού το πρωί έχω πατήσει 500 φορές αυτή εδώ. Εγώ δεν είναι. Φίλε, και εγώ μέσα δεν την είδα. Ειλικρινά. Δεν την είδα. Αν το λες, μεγάλη. Έχει τόσα πράγματα εδώ μέσα. Εγώ το λες, γιατί να, ούτε και εμείς την είχαμε δει. Κανένας μας δεν είχε δει. Έχει τόσα πράγματα εδώ μέσα να δω, πραγματικά δεν το έχω προσέξει. Έκατσα έτσι, εκεί, ξέρεις. Την κεντράζεις. Πόσο τυχαίο, ναι, πόσο τυχαίο ήταν με καθίσω τώρα εγώ πάνω στην πεντάλη. Εγώ δηλαδή. Απίστευτο. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν ξέρουμε αν είναι πνεύμα καν. Μπορεί να είναι και δαιμόνιο. Από ό,τι καταλαβαίνετε, φίλοι μου, αυτή είναι η διαφορά μας από άλλους. Η διαφορά μας είναι αυτή, ότι είμαστε εδώ και ζείτε κυριολεκτικά αυτό που ζούμε. Δεν σκηνοθετούμε τίποτα, ούτε κάνουμε σοου. Δεν χρειάζεται να το σκεφτούσε. Δεν χρειάζεται να το σκεφτούσε. Ξέρετε πολύ καλά το πω. Να κάτσουμε λίγο ακόμα και πιστεύω ότι έχουμε συλλέξει αρκετές πληροφορίες και αποδείξεις για το χώρο. Δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε άλλο. Γιατί πάνω απ' όλα, παιδιά, ακούστε με λίγο. Πάνω απ' όλα, κλείσε με λίγο το φωτό σου, παρακαλώ. Είναι η ασφάλειά μας. Εντάξει.
Και δεν υπάρχει λόγος να αποφάσισουμε όλοι. Αυτό είπα. Ναι, να κάτσουμε λίγο ακόμα. Ειλικρινά, δεν ήταν τυχαίο πράγμα να κάτσουμε εκεί. Χωρίς να το γνωρίζω. Εγώ νόμιζα το είχατε δει, ρε παιδιά. Όχι. Όχι, πραγματικά. Γι' αυτό αναφέρεις πράγματα. Ο φίλος μας ο Μιχάλης είναι καινούριος στο κομμάτι της ομάδας μας. Έχετε δει πολλά παιδιά να περνάνε από την ομάδα Πανός. Μην σας κάνει περίεργο αυτό. Κάποια παιδιά ήρθανε και φύγανε από υποχρεώσεις καθαρά. Κάποιοι άλλοι μας προσεγγίσανε, δεν τους άρεσε. Έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Η ομάδα Πανός, ο βασικός κορμός. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είναι, γιατί έχετε ξαναρωτήσει. Που λες. Και τώρα με το φίλο μας τον Μιχάλη ευελπιστούμε να γίνουμε μια δυνατή τετράδα. Εγώ προτείνω. Εγώ προτείνω σιγά σιγά να συγκαλούμαστε. Εγώ προτείνω να πάμε κάτω στον ίσο. Ακριβώς από κάτω μας. Mm-hmm. Ναι, και... Εκεί είναι η βοήθεια. Κοίτα, νιώθω... Πώς ένιωθα πριν μια ισχυρή άβρα πίσω μου και έγινε αυτό, τώρα νιώθω μια ισχυρή άβρα κάτω μου. Εγώ προτείνω να τελειώσουμε το κείμενο που μας καταγράψαμε πάρα πολλά πράγματα και να μην προκαλέσουμε να το βάζουμε και να συνεχίσουμε πράγματα. Τσιγάρα να μαζέψω εγώ τον εξοπλισμό από τριγύρω. Τα κάνω τα τσιγάρα, όχι. Σιγά, σιγά, σιγά. Εσύ δεν είσαι σηκώνεις, εγώ δεν κάνω. Άδειασε και η μπαταρία του καταγραφέα. Ωραία, έλα εδώ. Ξέρεις που καθόσουν εσύ. Πού καθόμουν. Για κοίτα. Στο 666. Ωραία, δεν δεν είμαστε με τα καλά μας, δηλαδή σήμερα. Έτσι, παιδιά, θα σηκώ και εγώ πως και εγώ. Κοιτάξτε. Ναι, ναι, δεν πάει. Είναι, σου λέω κάτι πέζει αυτό. Κοιτάξτε, φίλοι μου. Άδειασε η μπαταρία και του καταγραφέα. Απλά δεν είναι αυτό. Δείξε και που καθόσουν. Αυτό που είπα και στη Βάσο είναι ότι αυτά εδώ σίγουρα έχουν γίνει για πλάκα, γιατί εδώ έχει και δύο σταυρούς. Αν έχει γίνει κάτι, δεν θα κάνουν σταυρούς. Ναι, είναι σταυροί. Σταυροί. Περίμενε, περίμενε. Είναι σταυροί ή είναι ανάποδοι σταυροί. Δεν είναι σταυροί, είναι ανάποδοι σταυροί. Δεν το. Περίμενε. Ο σταυρός είναι ισοσκελής. Ο κανονικός. Ναι, ξεχνάς ότι γίνανε. Ναι, περίμενε. Είναι σταυρή γιατί αν το κοιτάξεις έτσι, ο κύριος μπορεί να είναι σταυρός. Αν το κοιτάξεις από εδώ, είναι ανάποδο σταυρός. Αυτός τι είναι που είναι ισοσκελής. Ούτε αυτός είναι ισοσκελής. Σχεδόν ισοσκελής. Κοίτα το. Είναι από εδώ, φτάνει εδώ και εδώ. Δεν είναι ισοσκελής.
Δεν ξέρεις τι μπορεί να χαρακτηρίζει. Είσαι στη σταυρή, είναι ίσως και ρίζα, το γνωρίζετε. Δεν είναι έτσι. Ναι, αλλά όταν το κάνεις με το χέρι βιαστικά, γιατί αυτό φαίνεται ότι γίνεται βιαστικά. Κάποιος έπαιζε με ένα κερί εδώ, όπως γράφει ίσως στα σπρέι. Είναι αυτό που λέμε όμως, ότι αυτοί που δεν ξέρουν μπορεί να ανοίξουν πύλες, Μιχάλη, τώρα το λέμε. Αυτό το είπα και εγώ, το ξέρω σίγουρα αυτό. Το έχω διαβάσει σε πολλές περιπτώσεις. Αυτοί που δεν ξέρουν ανοίγουν τις πύλες και μετά δεν ξέρουν να τις κλείσουν. Εγώ θα πει αστίχο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει να φυλάμε τον κόλλο μας από εκεί πέρα. Έτσι. Λίγη την κυρία Ιωάννη, να τους κατάσουμε και εσύ που δεν άζει κανένα κύριο τόσο να μπορώ να πάει. Σε κατάσουμε να πάμε στο άλλο στην αγωγή. Καταναλωθεί μπαταρίες, αλλά όχι κατά αυτή τη συχνότητα. Όχι σε τόση ώρα. Αυτή η μπαταρία τώρα την έβαλα, πού θα μου στον όροφο. Ναι, σου λέω όχι σε τόση ώρα, ποτέ. Εδώ μεταξύ, εκεί μου δίνει να το συνέβη και θα πηγαίνει και τις φιλίες. Έχεις φακό. Θα πάρουμε. Και το γατί. Φίλοι μου, αυτό είναι το σπίτι. Στα Λεχόνια. Βρήκα αίμα. Όχι, δεν είναι αίμα. Ψέματα, ψέματα. Μπογιά είναι, μπογιά. Μπογιά, αλλά φάνηκε σαν αίμα. Παιδιά, η κάμερα μου, μου ετοιμάζεται να μου κλείσει και αυτή. Και εμένα εγώ πώς να δω τις χειρός. Πάρτης. Τι κάνουμε. Αυτό, φίλη μου, το σπίτι κοντού, η οικία κοντού μάλλον, είναι το στοιχειωμένο σπίτι στα Λεχονιά και το επιβεβαιώνει η ομάδα μας. Προτείνω, όσοι θέλετε να το επισκεφτείτε, να μην το επισκεφτείτε, για λόγους ασφαλείας πάνω απ' όλα, γιατί θέλει πάρα πολύ εμπειρία να περπατάς μέσα σε αυτά εδώ τα γκρεμιά. Το σπίτι καταραίει κυριολεκτικά. Μου θόλωσε και η κάμερα. Τώρα ξεθόλωσε. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Τι μου έχεις. Κύριε.
Ρε Σουδάκη, και γιατί το έπιασες τη ρεβά σου? Sorry. Σε τρώει ο κόλλος σου σήμερα. Όρθια. Σε τρώει. Πάμε σιγά σιγά. Η έρευνα έφτασε στο τέλος της. Δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε άλλο. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλειά μας, φίλοι μου. Και ένα υπέροχο φεγγάρι. Σχεδόν πασέλινο. Για το μόνο πράγμα που μπορώ να επιβεβαιώσω, φίλοι μου, ότι αυτό που λένε για τα ζώα, ότι δεν υπάρχουν ζώα στο σπίτι. Ζώα υπάρχουν και στην αυλή του σπιτιού. Και προφανώς το ένα το υπόγειο ήταν και κάποιος χώρος σταυλισμού μετέπειτα. Θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ σε τέτοιες καταστάσεις, οι τολμηροί. Δεν είναι καθόλου αστείο και με τα κτίρια και με αυτά που μπορεί να υπάρχουν. Τέλος πάντων. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, εσείς οι νέοι, σας παρακαλούμε κάντε μια εγγραφή να μας βοηθήσετε να μεγαλώσει η παρέα μας. Κοινοποιήστε τα βίντεό μας και ελάτε και εσείς στην οικογένεια της ομάδας Πανός. Από εμένα και όλο το team, καλό σας βράδυ.